Μπορεί όλο αυτό το διάστημα εκατοντάδες έμποροι και επαγγελματίες να ζούσαν με το άγχος λόγω των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς το δημόσιο, πλέον έχουν ένα ακόμα παραπάνω λόγο να πιέζονται για την άμεση καταβολή των οφειλών τους και αυτός λέγεται τροχέα. Οι άνδρες της τροχέας πλέον, πέρα των καθιερωμένων ελέγχων για άδειες κυκλοφορίας, διπλώματα και άλλα, ελέγχουν και για τις οφειλές και τις καταδικαστικές αποφάσεις. Μάλιστα, πολλοί ακόμη και αν έχουν πληρώσει, κρατούνται όλο το Σαββατοκύριακο αν συλληφθούν Παρασκευή, αφού το τρίμερο δεν μπορούν να αποδείξουν πως έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους. Και έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες, πάρα πολλοί συνάδελφοί μας. Ξεκινάνε παράδειγμα για Παρασκευή, για Σαββάτο, να πάνε να κάνουν μπάνιο, να πάνε στο εξοχικό τους και ξαφνικά από ένα απλό έλεγχο που κάνει η τροχέα διαπιστώνεται ότι υπάρχουν οφειλές. Εκείνο το διάστημα, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, ο άλλος δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει αποπληρώσει, ότι δεν έχει οφειλές. Και ταλαιπωρούνται και έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, άδικα συνάδελφοί μας να βρίσκονται σε αυτόφορη διαδικασία, τα παιδιά τους, η γυναίκα τους να είναι μέσα στο αμάξι και να περιμένουν ένα ολόκληρο διήμερο και φυσικά αυτός ο Γολγοθάς να αποδεικνύεται στο τέλος ότι δεν έπρεπε να υπάρξει γιατί έχουν αποπληρώσει τα χρέη τους. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να γίνονται στα καταστήματα εκεί που είναι έδρες των επιχειρήσεων, στο σπίτι να κοινοποιούνται και να υπάρχει και μια διαδικασία όπου θα υπάρχει και ενημέρωση στον κάθε ένα τι οφείλει. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, Θάνος Κορδαλής, μέχρι στιγμής έχουν πέσει στην αντίληψή του 5 τέτοια περιστατικά όπου επαγγελματίες της περιοχής ελέγχθηκαν από την τροχέα. Του ζητήθηκε το αλφα φημί και σε μια περίπτωση εξ αυτών ο οδηγός που χρωστούσε περί τα 1.200 ευρώ στην εφορία οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Άλλος έμπορος που κινείται με το αυτοκίνητό του στην Εθνική Οδό Πύργου Καλαμάτας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Τρυπόλεως επειδή διαπιστώθηκε στον έλεγχο που του έγινε ότι χρωστά στην εφορία. Μάλιστα, για να βγει, έσπευσε η οικογένειά του να συγκεντρώσει το ποσό και να το καταβάλει διαφορετικά, επειδή ήταν και Παρασκευή απόγευμα, θα πέρναγε όλο το Σαββατοκύριακο στο κρατητήριο.